Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι Αλέξης Παπαχελάς. Καλώς ήρθατε στους νέους φακέλους. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ξεκινήσει, όπως ενδεχομένως θα ξέρετε, μια μεγάλη σειρά για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Σήμερα όμως αποφασίσαμε να κάνουμε μια διακοπή σε αυτή τη σειρά, γιατί έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας, και από καιρό θέλαμε να το κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, την κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Καλησπέρα κύριε Παπαρίγα. Είναι χαρά μας να είστε εδώ σήμερα. Ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο για τα επεισόδια τα οποία γίνανε χθες. Ποια είναι η δικιά σας αντίληψη, διότι βεβαίως έχετε δικούς τους ανθρώπους παντού, ξέρετε ποια ήταν η σύνθεση των ανθρώπων πίσω από αυτά τα επεισόδια. Θεωρείτε ήταν κάτι αυθόρμητο, κάτι οργανωμένο? Το οργανωμένο στοιχείο υπήρχε πριν αρκετές μέρες με τη λεγόμενη πολιτοφυλακή, πατριωτική, κάπως αλλιώς ένα άλλο τμήμα της πολιτοφυλακής, που καλούσαν ανοιχτά σε ορισμένες εκδηλώσεις που κατά τη γνώμη μας είχαν την οσμή, τη χρειά της προβοκάτσιας, πράγμα το οποίο το καταγγείλαμε. Από εκεί και πέρα ο λαός κατά τη γνώμη μας έχει τη γνώμη, έχει το δικαίωμα να διαδηλώνει. Εμείς δεν επιλέγουμε αυτές τις μορφές πάλης. Και αν θέλετε, δεν έχουμε αξιοποιήσει ποτέ την 25η Μαρτίου για να διαδηλώνουμε την αντίθεσή μας με την κυρίαρχη πολιτική που χρονολογείται πολύ πρώτου μνημονίου. Άλλες μορφές πάλης, άλλοι τρόποι είναι εκείνοι που έχουν σημασία σήμερα όταν έχουμε μια πολύ βαθιά οικονομική κρίση. Εμείς θεωρούμε ότι η κοιτίδα της πάλης πρέπει να είναι οι χώροι δουλειάς, οι λαϊκές γειτονιές, εκεί που γίνεται διάλογος με γιαούρτια, μούτζες και με ηθικού τύπου αποδοκιμασίες δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι όμως, όταν μερικές φορές και η δικιά σας ρητορία φτάνει σε κάποια άκρα. Άκουσα για παράδειγμα κάποιον βουλευτή σας, ο οποίος έλεγε φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους που υπέγραψαν το μνημόνιο. Δεν πιστεύετε ότι με τέτοιου είδους δηλώσεις και με αυτή τη ρητορία ανοίγετε κι εσείς την πόρτα του τρελοκομείου, να το πω έτσι, όπου κάθε μη αυθεντικά αγανακτισμένος, να το πω έτσι, μπορεί με κάποιο τρόπο να παραβεί το Σύνταγμα, τους νόμους και το καθεξής? Σας διαβεβαιώ ότι κανένας από τους αγανακτισμένους, με ή χωρίς εισαγωγικά, δεν ξέρει πολύ καλά τι λέμε. Το φωτιά και τσεκούρι το είπε ο Κολοκοτρώνης. Και να σας πω τι εννοούσαμε τότε. Δεν υπήρχε εθνική ομοψυχία όπως παρουσιάζεται σήμερα και την περίοδο που προετοιμάζονταν ο αγώνας του 1821. Και αν δεν κάνω λάθος, και στη σειρά που παρουσιάσατε εσείς, δεν δείξατε μια τέτοια ομοψυχία. Όχι, ο εμφύλος ήταν έξω από την Τριπολιτσάκη. Μπράβο. Το φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους το είπε ο Κολοκοτρώνης. Βεβαίως, ο αγώνας του 1821 δεν είναι ίδιος με σήμερα. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό όμως που υπόθηκε είναι ακριβώς ότι σε μια κοινωνία η έννοια της εθνικής ομοψυχίας δεν μπορεί να υπάρξει, διότι υπάρχει ταξική διαφοροποίηση, κοινωνική διαφοροποίηση και αν θέλετε η συμπεριφορά των τάξεων ή των πολιτικών κομμάτων δεν είναι η ίδια. Δεν χωρίζουμε εμείς τα κόμματα σε πατριωτικά και μη πατριωτικά κτλ. Απλώς υπάρχει διαφορετική εκδοχή πατριωτισμού. Έχει μια σημασία έτσι όπως το λέω. Πάντως, μια κριτική. Αυτό λοιπόν είπαμε, το φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Και μάλιστα το επανέλαβα κι εγώ, γιατί εμφανίζεται 25η Μαρτίου, το τότε και το σήμερα, ισοπεδωτικά, ίδια μηνύματα, ίδια όλα, όλοι ενωμένοι. Όχι, δεν ήταν όλοι ενωμένοι. Αυτό που λέω όμως είναι το φωτιά και τσεκούρι στο σημερινό περιβάλλον το οποίο ζούμε. Δεν μπορεί κάποιος να το φτάσει στα άκρα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ολοκλήρωσα προηγούμενα τη φράση που είπα. Ξέρετε, αυτού του τύπου οι αγανακτισμένοι δεν νομίζω ότι σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο που σκέπτεται το ΚΚΕ. Τώρα το φωτιά και τσεκούρι, κύριε Παπαχελά, το έχει φάει ο εργάτης, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι φωτιά και τσεκούρι. Έτσι αισθανόμαστε. Το καταλαβαίνω. Αυτό όμως το οποίο λέω εγώ είναι ότι όταν έχεις μια κοινωνία στην οποία έχει χυθεί προφανώς η βενζίνη από την κρίση, από την ύφεση, από την ανεργία, όλα αυτά. Εσείς έχετε δείξει ότι είστε ένα κόμμα που παλεύετε πασιδώσει μέσα σε κάποια όρια. Δεν φοβάστε ότι με τη δικιά σας ρητορία εξωθείτε τα πράγματα στα άκρα? Και υπάρχει και άλλη κριτική βεβαίως που σας κάνουν κάποιοι, ότι τελικώς εσάς σας αρέσουν μάλλον τα κινήματα και οι εξεγέρσεις τις οποίες εσείς ελέγχετε. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Εμείς μιλάμε για αντιπαράθεση, για αντεπίθεση, για ρήξη και ανατροπή. Αυτή είναι η πολιτική ορολογία που έχουμε. Μιλάμε για αλλαγή τάξης στην εξουσία, μιλάμε για εργατική λαϊκή εξουσία. Δεν είναι ρητορία. Είναι ένας δρόμος πάλης, έχει πολιτικό περιεχόμενο,
έχει πολιτικό πρόγραμμα. Οι ρητορίες δεν μας αρέσουν. Οι ρητορίες εκτονώνουν και πολλές φορές η εκτόνωση φέρνει και την πλήρη ενσωμάτωση. Γι' αυτό σας λέω, η μούτζα, το γιαούρτι και οι ηθικού τύπου χαρακτηρισμοί δεν μας αρέσουν. Θα έχετε προσέξει ότι μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, πολύ σπάνια να υπάρχει μια έκρηξη από έναν κομμουνιστή βουλευτή και κυρίως όταν προκληθεί. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Και σε κάποια στιγμή. Μνημόνιο, βέβαια, θυμάμαι, και σε κάποια στιγμή ναι, μπορεί να έχεις μια έκρηξη. Αλλά συνολικά μιλάμε με πολιτικά επιχειρήματα και μάλιστα να σας πω την αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί που μας λένε δεν τους βρίζετε, δεν τους λέτε έτσι, δεν χτυπάτε τα χέρια. Δεν είναι αυτός τρόπος αντιπαράθεσης. Έχουμε μια ριζικά διαφορετική πολιτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Βλέπουμε με άλλο τρόπο την οργάνωση της κοινωνίας και σας λέω ειλικρινά, δεν απολογούμε, θέλουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή των εργαζομένων να σκεφτούν αυτό που λέμε, όχι να εντυπωσιαστούν, διότι τον αφήνουμε τον εντυπωσιασμό για τα άλλα κόμματα. Όποιος θέλει να εντυπωσιάσει ρητορικά, κάτι θέλει να κρύψει. Γι' αυτό εμείς μιλάμε έτσι λίγο απλά. Θα πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί λειτουργούμε τους νόμους του καπιταλισμού ακόμα εδώ. Αλλά το ερώτημα που έχω να σας κάνω, ένα τελευταίο ερώτημα πριν το διάλειμμα, είναι το εξής. Αυτό που σας είπα, ότι κάποιοι λένε ότι εσείς, αν δεν το ελέγχετε κάτι, το καταδικάζετε. Και λένε, σαν παράδειγμα, το περίφημο αυτή η δήλωση που είχε βγει ένα Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, για το κίνημα της πατάτας. Ήταν λάθος τελικά αυτή η δήλωση? Να ξεκαθαρίσω. Ένα πραγματικά μαζικό κίνημα, όπου μπαίνουν νέες λαϊκές μάζες, όπως λέμε εμείς, και μάλιστα δίχως κοινωνική πείρα, είναι αδύνατο να ελεγχθεί 100%. Τότε δεν θα είναι πραγματικά μαζικό. Δεν φοβόμαστε τη λαϊκή πρωτοβουλία. Ίσα-ίσα θέλουμε ο κόσμος να οργανωθεί. Όσο πιο μαζικό είναι ένα κίνημα, και μάλιστα απότομα διονγκωθεί, δεν είναι εύκολο να το ελέγξεις. Επομένως, δεν θέλουμε ένα κίνημα ελεγχόμενο με την έννοια να είναι στενό κομματικό. Δεύτερο, η πατάτα δεν ήταν κίνημα, ήταν μια προσπάθεια παραγωγών να πουλήσουν προϊόντα τα οποία δεν πρόκειται να τα πουλήσουν και, εν πάση περιπτώσει, να βγάλουν κάτι από αυτό και μια προσπάθεια ανθρώπων να αγοράσουν φτηνή πατάτα. Αυτό δεν είναι κίνημα. Αυτό είναι μια προσπάθεια, είναι περισσότερο, αν θέλετε, αγοραπολισία. Εμείς τι είπαμε? Ότι με αυτόν τον τρόπο δεν καταργούνται οι μεσάζοντες. Διότι θα σας πω, οι μεσάζοντες μπορούν να καταργηθούν από τους πολύ μεγάλους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν τα δίκτυα των μεταφορικών μέσων, μπορούν να πληρώνουν διόδια, μπορούν να τυποποιούν τα προϊόντα τους σε 10, 15, 20 κιλά και να τα φτάνουν μέχρι τη λαϊκή αγορά καταργώντας τον ενδιάμεσο. Αλυσίδες πολυκαταστημάτων έχουν καταργήσει ενδιάμεσους. Ο μικροπαραγωγός δεν μπορεί να τον καταργήσει τον ενδιάμεσο, διότι δεν μπορεί να πάει από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πάντως ήταν μια αυθόρμητη προσπάθεια να φύγει ο μεταπράτης από τη μέση και να υπάρξει ένα πιο αγνό, ναι, να το πω. Εμείς αυτό σύστημα που είπαμε δεν λύνει το πρόβλημα. Κίνημα κοινωνικό δεν ήταν αυτό, για να το καταδικάσουμε επειδή δεν το ελέγχουμε. Αυτό που είπαμε είναι ότι δεν καταργεί τους μεσάζοντες. Ίσα-ίσα το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, καθώς οργανώνεται σε πολύ μεγάλα μεγέθη επιχειρήσεων και σε πολύ μεγάλη κλίμακα, μπορεί να καταργήσει τους ενδιάμεσους χωρίς να αγοράζει ο λαός φθηνά προϊόντα, χωρίς να αγοράζει ποιοτικά προϊόντα και η ενδιάμεση, η μικροπαραγωγή μάλλον, να καταστραφούν. Ο ενδιάμεσος θα βγάλει και αυτό στο κέρδος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ με την κυρία Παπαρίγκα στο στούντιο. Κυρία Παπαρίγκα, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει από ανθρώπους, εμπόρους και άλλους επασχετός του κέντρου, οι οποίοι ζητάνε με κάποιο τρόπο αν μπορούν να φύγουν οι διαδηλώσεις από την πλατεία Συντάγματος, από το ιστορικό κέντρο, διότι λένε ότι πραγματικά πλέον ο εμπορικός κόσμος, να το πω έτσι, στενάζει. Άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, υπάρχουν μαγαζιά που είναι κλειστά πολύ συχνά. Σας βρίσκει τελείως αντίθετη μια τέτοια άποψη? Ως εξήγηση της κρίσης και του χαμηλού τζίρου, ναι. Διότι και στις γειτονιές των Δήμων της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας κλείνουν τα μαγαζιά χωρίς να γίνεται καμία διαδήλωση. Άλλωστε, εκείνη η Βουλή, το κέντρο είναι κέντρο. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, οι διαδηλώσεις γίνονται στο κέντρο.
Το να γίνεται με έναν οργανωμένο τρόπο, είτε κάποιες ώρες σε πασιτώσει που τα μαγαζιά δεν είναι ανοιχτά, είτε να γίνονται σε κάποια άλλη περιοχή. Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή πολλές φορές σε βόλτες στην Αθήνα γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποφέρει από αυτό το φαινόμενο. Όσο και αν το καταλαβαίνουν μερικές φορές πολιτικά. Εσείς πραγματικά δεν πιστεύετε ότι μπορούσε να υπάρξει κάποια λύση, κάποια πολιτική συνεννόηση σε αυτό το θέμα? Κύριε Παπαχελά, η συχνότητα των διαδηλώσεων που γίνεται τώρα έχει να κάνει με την κρίση και με τα βάσανα του λαού. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει κανείς έναν αυτοσκοπό τη διαδήλωση. Μάλιστα, σας είπαμε, εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας πρέπει να είναι παντού. Δεν μπορεί να είναι μόνο μεταξύ Ομόνοιας και Συντάγματος. Είναι μία μορφή πάλης. Έχει να κάνει με το ότι γίναν πολυάριθμες απεργίες και με το ότι η Βουλή συζητούσε σημαντικά νομοσχέδια λεμιτόμα. Και εκεί θα γινόταν οι διαδηλώσεις. Πού να γίνουν τώρα, εξώ στην Πεντέλη? Από εκεί και πέρα, εμείς πιστεύουμε ότι ο αγώνας πρέπει να είναι πανελλαδικός, να διεξάγεται μέσα στους τόπους δουλειάς, συνελεύσεις, συζητήσεις, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές. Πρέπει να αποκτήσει μια πολυμορφία και δεν είναι μόνο μία διαδήλωση και μία πορεία. Αλλά το κυρίως ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν αντέχει ο λαός άλλο και μόνο ο αγώνας και αρκετές άλλες προϋποθέσεις, απλώς τώρα συνοπτικά το λέω, μπορεί να δώσει κάποια διέξοδο. Πάντως αυτό που λέει ο κ. Παρηγέννη είναι ότι έχουμε ένα κρίσιμο καλοκαίρι μπροστά μας, γιατί αν η χώρα δεν πάει καλά και από τον τουρισμό, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας και ύφεση και ούτω καθεξής. Και πέρα από αυτούς που έχουν τα ξενοδοχεία, υπάρχουν και εργαζόμενοι, για παράδειγμα, στον τουρισμό, μεγάλο κομμάτι πληθυσμού, που δεν θα περάσει καλά αν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εάν υπήρχε κάποιο είδους μορατόριο στο κέντρο της Αθήνας για απεργίες, διαδηλώσεις, τέτοια πράγματα, πιστεύετε ότι θα ήταν τελείως λάθος? Τον Ιούνιο περιμένουμε καινούργιο ασφαλιστικό. Θα μας κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Είδατε ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ας το πω έτσι, να βγαίνει η κυρία Λαγκάρ, να βγαίνει ο κύριος Μόρς και να λένε ότι η μισή της Ελλάδας είναι υψηλή. Πες μου, τι θα κάνει αυτός ο κόσμος? Ας δούμε όμως και μια άλλη πλευρά. Πώς οι Έλληνες θα κάνουν τουρισμό? Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε δικαίωμα στον τουρισμό. Και στον εσωτερικό, θα έλεγα, και στον εξωτερικό τουρισμό. Δεν είναι άσχημο πράγμα να μπορεί να πάει κανείς μια εβδομάδα στο εξωτερικό και να έρθουν φυσικά στην Ελλάδα τουρίστες. Να πάμε κι εμείς μια εβδομάδα να γνωρίσει και η ελληνική οικογένεια και μια άλλη χώρα. Είναι και αυτό άνοιγμα ορίζοντα. Για να δούμε πόσοι κάνουν διακοπές. Έχουμε μια δεκαετία πριν την κρίση ακόμα, όπου πολλοί άνθρωποι έχουν συντομεύσει τις διακοπές τους, κάνουν μια εβδομάδα και να σας πω χαρακτηριστικά. Έμενα στο κέντρο της Αθήνας. Θυμάμαι Αύγουστο να μην βλέπεις αυτοκίνητο έξω από το σπίτι σου. Είναι περίπου 10 χρόνια πριν την κρίση, έλειπαν αυτοκίνητα. Τα 2-3 τελευταία χρόνια λίγα λείπουν. Γιατί όταν άλλος θα φύγει μια εβδομάδα δεν θα πάρει και το αυτοκίνητο. Επομένως, βάζετε ένα ζήτημα. Να έρθουν οι τουρίστες. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι το ζήτημα. Βεβαίως, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι να έρθουν οι τουρίστες. Και ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας οικονομικής δραστηριότητας. Όμως, για πόσα χρόνια και όταν αυγάτιζε ο τουρισμός στην Ελλάδα και τα ξενοδοχεία είχαν εισοδήματα, οι εργαζόμενοι έβλεπαν τον πραγματικό τους. Δεν λέω τον ονομαστικό, τώρα φτάσαμε στον ονομαστικό μισθό. Τον πραγματικό τους μισθό να μειώνεται. Επομένως, ξέρετε, η ανάπτυξη για μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχει δύο συνδεδεμένα σκέλη. Μας ενδιαφέρει η παραγωγική δραστηριότητα ή οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με την παραγωγική δραστηριότητα. Μας ενδιαφέρουν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και ταυτόχρονα ο φορέας ανάπτυξης που είναι ο εργαζόμενος. Διότι με βάση τα νούμερα μπορεί να αναπτύσσει την οικονομία και η ζωή του εργαζόμενου να μην αναπτύσσεται ανάλογα, να πηγαίνει και πίσω. Απλώς αυτό. Επομένως, για μας δεν είναι απλώς να έρθουν οι τουρίστες, είναι ποιοι θα κερδίσουν, πώς θα κερδίσουν. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τα πακέτα τώρα του τουρισμού είναι κυρίως ο υψηλών προδιαγραφών τουρισμός, που δεν πηγαίνει πια στα νοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν είναι όπως παλιά, πριν 10 χρόνια. Ζει κόσμος, κυρία Παπαρίγη, και νομίζω ότι το βασικό το οποίο θέλουμε όλοι μας είναι δουλειές. Μα το ξέρουμε οι καμαριέρες. Ναι, αλλά ξέρετε, είναι ένα διέξοδο. Μην απομονώνετε ένα κλάδο. Γιατί η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να είναι ούτε ένας ούτε δύο κλάδοι. Απλώς, αν θέλετε και μία διαφορά. Εγώ θα σας πω την αντίφαση που εγώ βλέπω τουλάχιστον.
Βλέπω ότι με τον τρόπο που λειτουργείτε, είτε σε αυτό το θέμα, ναι, είτε να πάρουμε ένα άλλο θέμα. Όταν, για παράδειγμα, κλείνετε εσείς ένα εργοστάσιο με απόφαση, ξέρω εγώ, του πάμε, διότι κάνει ο ιδιοκτήτης μια πρόταση, όπως έγινε στη Χαλιβουργία, από ό,τι ξέρω, και σε άλλες περιπτώσεις. Κάνει μια πρόταση και λέει να δουλεύουν 5 ώρες οι εργαζόμενοι, υπό τον όρο βεβαίως ότι δεν θα πουλήσουμε κανέναν για ένα διάστημα. Εσείς λέτε όχι, δεν μπορεί να γίνει το πεντάωρο, όχι, δεν μπορεί να κατέβουν οι μισθοί, με αποτέλεσμα τελικά να κλείνει το εργοστάσιο. Και αυτό που αναρωτιέμαι, τι είναι καλύτερο τελικά για τον κόσμο και για το λαό. Κύριε Παπαχελά, ξέρω ότι πάρα πολλά εργοστάσια έκλεισαν και εκεί δεν είχε γίνει ούτε μισή απεργία. Και μπορώ να σας πω, μπορεί να μην υπήρχε ούτε ένας κομμουνιστής, ή τουλάχιστον που να τον ξέρουμε εμείς, ή ένα μέλος του κόμματος. Δεν ξέρω, μπορεί να υπήρχαν κομμουνιστές, εμείς δεν τους ξέραμε πάντως. Το πρόβλημα λοιπόν του κλεισίματος των εργοστασίων είναι, δεν έχει σχέση με τις απεργίες. Σε μερικές περιπτώσεις έχει όμως. Όχι, μπορώ να σας πω ότι δεν έχει. Όταν κάποιος λέει ότι εγώ για να επιβιώσω πρέπει να δίνω λιγότερα λεφτά για ένα διάστημα, ένα λεπτό, και σαν αντάλλαγμα δεν απολύω, αυτό δεν είναι κάτι λογικό? Θα σας πω. Υπάρχουν εργοστάσια που κλείνουν γιατί δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό με τα μεγαλύτερα. Επομένως, εγώ να σας το υπογράψω αυτό από οικονομικής πλευράς. Ότι ακόμη και αν οι εργαζόμενοι δεχτούν, και έχουμε εργοστάσια που δέχθηκαν, γιατί εκεί δεν υπήρχε συνδικαλισμός κτλ., υπάρχουν πολλά εργοστάσια που δέχθηκαν τη μείωση μισθών, τις 3-4 μέρες εργασίας, και δεν άντεξαν και αυτά τα εργοστάσια. Γιατί ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και σε συνθήκες κρίσης ο ανταγωνισμός σκοτώνει και μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν θα βγει η Ελλάδα από την κρίση, θα κρατήσει αρκετά χρόνια, η ανάκαμψη δεν θα είναι στους ρυθμούς που ξέραμε πριν, θα έχουν βγει επιχειρηματίες πολύ δυνατοί και άλλοι θα έχουν πουλήσει τις επιχειρήσεις τους, οι άλλοι θα έχουν καταστροφεί. Έτσι είναι η κρίση. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να δει έναν κλάδο. Και μάλιστα, ένα από τα στοιχεία που έχει αυτό που λέμε η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι ότι έχει ένα ορθολογισμό. Δεν αναπτύσσονται ορθολογικά όλοι οι κλάδοι. Αναπτύσσονται 2-3 και άλλοι συρρυκνώνονται. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Βέβαια, είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά αναπτύσσεται ο τουρισμός, αναπτύσσεται τώρα επενδύσεις στην ενέργεια, μια σειρά κλάδι της βιομηχανίας. Έχουν στασιμότητα πριν την κρίση. Βέβαια, η κρίση τους έδωσε το τελικό χτύπημα. Εγώ αυτό που λέω ότι εάν υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι θέλουν να βάλουν λεφτά στην επιχείρησή τους, θέλουν να την κρατήσουν, και απέναντι υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι και αυτοί πρέπει να κάνουν κάποιο συμβιβασμό. Εσείς γιατί να μπείτε ανάμεσα? Θα σας πω. Και ίσως έπρεπε να το πω από την αρχή. Κοιτάξτε, οι δικές μας θέσεις δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Στα άλλα κόμματα βλέπω αυτές τις αντιφάσεις. Θέλουν και το σκύλο χορτάτο και την πίτα γερή. Εμείς λέμε ότι τους καπιταλιστές δεν θέλουμε στα εργοστάσια. Τα εργοστάσια δεν τα θέλουμε. Με ιδιοκτήτες, την εργατική τάξη, το λαό. Βλέπετε, δεν έχει αντίφαση αυτό που λέμε. Ναι, απλώς αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος εκεί. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν είναι. Να αυξηθεί μεν η πελατεία σας, διότι περισσότεροι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι μέσα από αυτή τη σύγκρουση, αν θέλετε. Διότι λογικό είναι. Όσο μένουν άνεργοι. Τι εννοεί την πελατεία, εκλογική? Θα πηγαίνουν προς εσάς. Κύριε Παπαγγελά, να σας πω. Θα έχετε την ευκαιρία, αν θέλετε, να ανατρέξετε και στις θέσεις μας με τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης. Και αυτό που θα σας πω τώρα, το λέμε και τώρα. Σε συνθήκες κρίσης υπάρχει ο κίνδυνος πλήρους ήττας της εργατικής τάξης και υποχώρησης και μείωσης των απαιτήσεών της, γιατί η εξαθλίωση φέρνει και το συμβιβασμό και τις μειωμένες απαιτήσεις. Υπάρχουν και δυνατότητες ριζοσπαστικοποίησης. Δεν έχει κρυθεί ακόμα στην Ελλάδα. Άλλα κόμματα θεωρούν ότι τώρα με τις εκλογές θα έρθουν τα πάνω κάτω και τι να σας πω, θα γίνει μια κυβέρνηση του συνασπισμού της αριστεράς και των αντιμνημονιακών δυνάμεων και κάτι τέτοια. Σε συνθήκες κρίσης εξίσου δυνατό είναι το κίνημα να εκτιναχθεί μπροστά και εξίσου δυνατό να ιτηθεί προσωρινά, αλλά να ιτηθεί. Η εξαθλίωση φέρνει, η εξαθλίωση όταν το κίνημα δεν είναι ισχυρό φέρνει συμβιβασμό. Για να δείτε τώρα, ξέρετε πως οι άνθρωποι έχουν μειώσει τις απαιτήσεις τους και δεν έχουν τις απαιτήσεις των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα. Δεν μιλάω για τη στριβλή κατανάλωση που επίσης το σύστημα καλλιεργεί. Mm-hmm. Μιλάμε για απαιτήσεις. Ναι, αυτό που σας είπα, τις διακοπές. Και σταθείτε δηλαδή. Το να κάνεις 20 μέρες διακοπές ένα μήνα είναι πολυτέλεια. Το να πάει μια οικογένεια με τα παιδάκια της να πάει, ξέρω, στο Παρίσι να δουν το Λούβρο ή να πάνε, ξέρω, στη Μαδρίτη να δουν τα μουσεία της Μαδρίτης. Να πάνε σε μια άλλη χώρα, δεν ξέρω τι.
Αυτά είναι η πολυτέλεια τον 21ο αιώνα. Ή να πάει κάθε 2-3 χρόνια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν πια μειωμένες απαιτήσεις και σου λένε να βρω και μια δουλειά με 300 ευρώ το μήνα. Και πάνω εκεί το σύστημα, ναι, και πάνω. Άρα, βλέπετε ότι ενώ πάει μπροστά η ζωή, οι απαιτήσεις των ανθρώπων να πάνε πίσω. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Άρα λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε. Κύριε Παπαχελά, εμείς θέλουμε να δυναμώσει το ΚΚΕ, μόνο που τα κριτήρια του δυναμώματός μας δεν σχετίζονται με τη λεγόμενη εκλογική πελατεία. Ξέρετε τι, εκλογική πελατεία μπορεί να αποκτήσεις. Άλλωστε υπήρχαν και κομμουνιστικά κόμματα με 30% εκλογική δύναμη, 25%. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ανάπτυξη της οργάνωσης και της πολιτικής συνείδησης των εργαζομένων. Και πολλές φορές κάποιος μπορεί να ψηφίσει ένα κόμμα με πάρα πολλές αυταπάτες ή να το ψηφίσει έτσι, απλώς, για να πει ένα όχι και από εκεί και πέρα όλα αυτά να χαθούν. Δεν ψάχνουμε για εκλογική παλατεία. Προσπαθούμε να πείσουμε το λαό ότι έχει τη δυνατότητα να νικήσει μέσα από ένα δρόμο που επίσης θέλει και αυτός τις δικές του θυσίες. Να σε ρωτήσω αν υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στη δικιά σας θέση στρατηγική κτλ. Και το γεγονός, αυτό εγγράφει, ελέγχθηκε στη Βουλή, ότι χρειάστηκε εσείς να απολύσετε κάποιους ανθρώπους σε δικές σας, ας πούμε, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Θα σας πω. Συναισθηματικά ναι. Ναι. Όμως, η επιχείρηση η οποία διατηρεί ακόμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το οποίο είναι στο άρθρο 99, όπως ξέρετε, αλλά που γίνεται προσπάθεια να μην κουρευθούν οι αμοιβές των εργαζομένων, ήταν μια επιχείρηση που ξεκίνησε για να μπορεί να βγάζει το ριζοσπάστη και το προπαγανδιστικό υλικό του κόμματος σε μια περίοδο, αν θέλετε, που έβλεπες μια συγκέντρωση δύναμη σε λίγα χέρια και ήθελες να έχεις μια ανεξαρτησία κατά κάποιο τρόπο από άλλους επιχειρηματίες. Καθώς το κόστος του χαρτιού ανέβαινε. Αναγκαζόσουν να πάρεις και άλλες δουλειές, δηλαδή δεν μπορούσε, γιατί και τον κόσμο έπρεπε να τον πληρώνεις. Και πήρες και άλλες δουλειές και εξελίχθηκε σε μία επιχείρηση. Η κρίση στο χώρο του τύπου, ξέρετε ότι είναι πολύ πριν την οικονομική κρίση. Δεχθήκαμε και πολιτικά πλήγματα που μείωσαν, αν θέλετε, και την πελατεία, να το πω έτσι. Όπως επίσης η κρίση χτύπησε και πελάτες. Και μας χρωστάνε και χρωστάμε. Άρα, φτάσαμε σε ένα διέξοδο και καταφύγαμε στο άρθρο 99. Βεβαίως, συναισθηματικά φαίνεται αντιφατικό. Αλλά την άλλη μεριά επιβεβαιώνει το εξής πράγμα. Ότι μέσα στον καπιταλισμό δεν μπορεί να υπάρχει όαση μια σοσιαλιστική επιχείρηση. Και αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε, όχι ότι το πιστεύαμε ποτέ, αλλά όταν και το ζεις στην πλάτη σου δραματικά, είναι πολύ δραματικό. Πάντως, ξέρετε, εδώ αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι, αν βγάλω το κομμάτι που λέτε, το συναισθηματικό, που το λέτε πολύ ειλικρινά και το καταλαβαίνω, είναι σαν να ακούω οποιοδήποτε άλλο επιχειρηματία. Τον οποίο εσείς τα μόνο που οι επιχειρηματίες υπερασπίζονται το καπιταλιστικό σύστημα, ενώ εμείς το πολεμάμε. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια αντίφαση όμως. Ναι, ναι, δεν υπάρχει αντίφαση. Χρησιμοποιεί, γιατί κοιτάξτε, εμείς στις συνθήκες του καπιταλισμού, η ανάγκη, ας πούμε, του κόμματος, εγώ θα έλεγα και όλων των κομμάτων, είτε μικρό είτε μεγάλο κόμμα, είναι οι ίδιες οι ανάγκες στην προπαγάνδα, στην ενημέρωση, στην προεκλογική δουλειά, στην καθημερινή δουλειά, στο να έχει ανοιχτά γραφεία, να βγάζει έντυπα, να έχει μέσα ενημέρωσης. Όλα τα κόμματα, μικρά ή μεγάλα, έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Δεν σας ξέφυγε λίγο το πράγμα εκεί, δηλαδή πήγατε να φτιάξετε μια μικρή αυτοκρατορία, να το πω έτσι, με τηλεόραση, με ένα πολύ μεγάλο πιεστήριο και ούτω καθεξής. Κύριε Παπαχελά, στη φάση που είμαστε, θέλουμε καταρχήν να αντιμετωπίσουμε. Δεν θα είναι μόνη η φωτογραφία που ξεφύγει, να αντιμετωπίσουμε αυτό το βράδυ. Καταρχήν, όπως ξέρετε, τα μέσα ενημέρωση που διαθέτουμε εμείς δεν έχουν καμία σχέση με αυτοκρατορία. Είναι πάρα πολύ ελιτά και δεν λειτουργούν ως αυτοκρατορία. Όμως, πραγματικά, στη φάση που είμαστε τώρα και ακριβώς θέλοντας να βγούμε από αυτό το τούνελ, οπωσδήποτε υπάρχει ανάγκη να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα και να αποκρισταλώσουμε μια εμπειρία και σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα οικονομικά των κομμάτων, γιατί ξέρω ότι είναι ένα θέμα που καίει και το ΚΚΕ. Μετά θέλω να πάμε στα ιστορικά θέματα, τα οποία ξέρω ότι είναι και αυτά θέματα που σας ενδιαφέρουν. Και στο τέλος θα πάμε στο πρόγραμμα, αν θέλετε, που έχει το ΚΚΕ εν ώψη των εκλογών.
Θέλω να ξεκινήσω λίγο με τα οικονομικά των κομμάτων. Εκεί βρίσκω πάλι ότι υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή, από τη μια, σας έχω ακούσει στη Βουλή να λέτε ότι δεν είναι και απαραίτητο να σεβόμαστε το Σύνταγμα και το. Αν θυμάμαι, κάπως έτσι το είχατε πεισφετώσει, ή τους νόμους της χώρας. Από την άλλη, το ΚΚΕ πρέπει να πω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ευνοημένο από το σύστημα. Με την έννοια ότι παίρνει κάποια επιδότηση, αυτά τα 5 εκατομμύρια πόσα είναι. Θυμάμαι να υπάρχει μια διάταξη που κατά τα λεγόμενα στο νόμο έλεγε ότι μπορείτε να παίρνετε λεφτά από επιχειρήσεις που ανήκουν στο κόμμα, το οποίο δεν ισχύει για άλλα κόμματα από ό,τι τουλάχιστον ξέρω. Εμείς στο καταστατικό μας γράφουμε ότι μπορεί το κόμμα να έχει επιχειρήσει. Άλλο ότι δεν άρα, έχει λέω, τώρα πέρα από την υποκριτική. Ο νόμος λέει ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να παίρνει από νομίζω επιχειρήσεις ή πρόσωπα νομικού ιδιωτικού δικαίου, όπως λέγεται. Εκτός λέει εάν το κόμμα τότε με απόφαση δική του, εν πάση περιπτώσει, έχει αναθέσει σε κάποια άτομα να τρέχουν αυτές τις επιχειρήσεις για λογαριασμό του. Καταλαβαίνω ότι ήταν μόνο για το κουμπί. Δεν υπάρχει τέτοιο νόμο που το λέει τέτοιο πράγμα. Ό,τι ισχύει για όλα τα κόμματα, ισχύει για το κουκουέ. Εμείς στο καταστατικό λέμε ότι το κόμμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κάνει επιχείρηση. Αυτό το λέει το καταστατικό μας. Δεν είναι καμιά ανακάλυψη, δηλαδή κάποιο δημοσιογράφο που ανακάλυψε ένα μυστικό δηλαδή και άλλου την τύπο. Όχι, δεν το λέω σαν απλώ ότι ξέρω. Ο νόμο το λέει πολύ καθαρά. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα φωτογραφικό νόμο για το ΚΚΕ και το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, ότι αν υπήρχε φωτογραφικό νόμο για το ΚΚΕ θα γινόταν χαμό στο ίσιο, μα κάποιοι θα αντιδρούσαν. Δεν υπάρχει τέτοιο. Για να ξεκαθαρίσω για τα οικονομικά του κόμματο, τι έχουμε πει εμεί. Εμεί έχουμε πει ότι όποιο θέλει να δώσει χρήματα στο ΚΚΕ, εσεί κύριε Παπαχελάς, που μα δίνετε 50.000 ευρώ, θα τα παίρναμε. Και αν μου λέγατε, γράψτε και το όνομά μου στο ριζοσπάστη, θα το γράφαμε. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε ονόματα μελών ή φίλων του κόμματος που δίνουν τη συνδρομή τους. Και τώρα μην φανταστείτε ότι μας δίνει κανείς 50.000 ευρώ. Θα σου δώσει 5, 10, 15, 100, 200, 300 κτλ. Η συνδρομή μάλιστα έχει και ποσοστό. Είναι, είναι 1% πάνω στα. Στα έσοδα του καθενός, στο μισθό του. Οι βουλευτές δίνουν βέβαια όλο τον βουλευτικό μισθό κτλ. Όχι, δίνουν, δεν ανήκει ο βουλευτικός μισθός στους βουλευτές. Λοιπόν, εμείς δεν δίνουμε ονόματα μελών του κόμματος, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η αστική δημοκρατία κάποτε είναι λίγο φαρδιά, κάποτε στενεύει και δεν θέλουμε να βρεθεί κανένας, να τον διώξει ο εργοδότης γιατί έδωσε στο κόμμα λεφτά, να έχει την οποιαδήποτε ποινή ή την οποιαδήποτε πίεση. Όποιος μας πει ότι εγώ σας δίνω 5.000 ευρώ και γράψτε στο ριζοσπάστη, το γράφουμε, γιατί είναι και κίνητρο αυτό και πολύ θέλουμε να μας λένε γράφτε το όνομά μου για να γίνεται κίνητρο μίμησης κτλ. Αυτό έχουμε πει. Από εκεί και πέρα, οι τυποεκδοτικοί, ο 902 κτλ. Ελέγχονται κανονικά, γιατί έχουν τη μορφή επιχείρησης, παρότι ξέρετε ότι ο 902 δεν δίνει έσοδα στο κόμμα. Αλλά όμως επειδή έχει τη μορφή επιχείρησης για να λειτουργήσει, ελέγχονται κανονικά όπως ελέγχονται όλες οι επιχειρήσεις. Ελέγχονται κανονικά. Το μόνο που δεν δίνουμε εμείς είναι τα ονόματα των ανθρώπων που μας δίνουν και δεν θα το κάνουμε, που μας δίνουν μία εισφορά στο κόμμα. Αυτό έχουμε πει. Λοιπόν, πετε μου γιατί είναι τόσο ευαίσθητο θέμα για εσάς. Γιατί πραγματικά είμαστε σε μια εποχή που η κοινωνία απαιτεί να υπάρχει μια διαφάνεια. Κυρίως στα οικονομικά των κομμάτων. Μετά από τη διαφάνεια και όλα σχετικά. Η καλύτερη διαφάνεια, κύριε Παπαχελά, είναι η στάση που κρατάμε απέναντι στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Στους εφοπλιστές συγκρούμαστε. Με όλους τους επιχειρηματίες κατά κλάδο συγκρούμαστε. Είναι λοιπόν δυνατόν να είμαστε ένα κόμμα που μας χρηματοδοτούσαν επιχειρήσεις και εμείς να τους κάνουμε απεργίες? Δεν καταλαβαίνετε ότι θα ήταν και μια δέσμευση. Εγώ σας λέω, όποιος επιχειρηματίες θέλει, αν μας πει πάρτε 50.000, αλλά δεν θα κάνετε απεργία, δεν θα τα πάρουμε. Αν μας πει πάρτε τις 50.000, κάντε και απεργία, θα πάρουμε τις 50.000, θα κάνουμε και απεργία. Εγώ να σου πω πότε θα το καταλάβω. Μα δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη. Όχι, ναι. Πείτε μου μία ρύθμιση στη Βουλή που την ψηφίσαμε και που μπορεί αυτό το πράγμα να θεωρηθεί παραχώρηση σε επιχειρηματίες. Η στάση μας, όταν λέμε να καταργηθούν οι καπιταλιστές και οι επιχειρήσεις να κοινωνικοποιηθούν, καταλαβαίνετε ότι από χέρι μας βλέπουν οι επιχειρηματίες εχθρικά. Δεν μιλάω τώρα σε προσωπικό επίπεδο, μας βλέπουν εχθρικά. Είμαστε, θέλετε, το κόμμα που το χωρίζει άβυσος από τους επιχειρηματίες. Είναι δυνατόν να μας χρηματοδοτούν οι επιχειρήσεις? Εγώ για αυτό... να γίνεται δυνατό ένα κόμμα που λέει θα σας καταργήσω και θα γίνετε κι εσείς υπάλληλοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Μα πρέπει να είναι τρελός αυτός ο επιχειρηματίας. Εγώ αυτό που λέω θα ήταν πιο
να το πω έτσι, υπερασπίσιμο. Εάν λέγατε ότι δεν παίρνουμε τα λεφτά της κρατικής επιδότησης, τα 5 εκατομμύρια. Σας πω, ναι. Έτσι. Και δεν δεχόμαστε και τους όρους που έχει ο όποιος νόμος για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Εμείς, την κρατική επιχορήγηση την παίρνουν όλα τα κόμματα. Έτσι δεν την παίρνουμε. Όμως δέχονται, υποτίθεται, τον έλεγχο ο οποίος υπάρχει. Εμείς λοιπόν λέμε, παίρνουμε την κρατική επιχορήγηση, είμαστε υπέρ του να μειωθεί. Εάν καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση για όλα τα κόμματα, δεν πρόκειται να βγούμε στον δρόμο και να διαδηλώσουμε γι' αυτό. Και αν μας πούνε, μέχρι τώρα δεν μας έχουν βάλει όρο, δεν θα πάρετε την κρατική επιχορήγηση, εάν δεν τηρήσετε, να μας δώσετε λίστα των μελών του κόμματος. Εάν μπει τέτοιος όρος, δεν θα πάρουμε την κρατική επιχορήγηση. Ονοματεπώνυμα δεν θα δώσουμε. Πραγματικά θέλετε πιστεύετε να φτάσουμε εκεί? Άμα θα φτάσουμε εκεί, εγώ άλλο θα ρωτήσω, δεν θα πάρουμε την κρατική επιχορήγηση. Πραγματικά. Αλλά αυτό θα δείχνει και το πραγματικό πρόσωπο, το πραγματικό πρόσωπο του συστήματος. Σας λέω καθαρά, δεν πρόκειται ούτε για 1 εκατομμύριο ευρώ, ούτε για 1 δις ευρώ, να δώσουμε ούτε το δικό μου όνομα, τι καταθέτω στο κόμμα ως συνδρομή. Που στο κάτω-κάτω δεν είναι ένα κρυφτό, αλλά είναι θέμα αρχές. Δεν θα δηλώσω πόσα δίνω στο κόμμα. Ωραία. Στην κομματική μου οργάνωση τη δίνω κάθε μήνα για συνδρομή. Δεν θα το δηλώσω. Να σας ρωτήσω, αν πραγματικά πιστεύετε τώρα το 2012 στην Ελλάδα, ναι, που ζούμε κτλ., υπάρχει πραγματικά κίνδυνος να ανοίξει μακρόνησος ή κάτι τέτοιο για κάποιον που θα φανεί το όνομά του ή να απολυθεί από τη δουλειά του επειδή έδωσε λεφτά στο ΚΚΕ? Ναι. Καταρχήν έχουν απολυθεί. Όχι, να σας πω. Αυτό δημοσιεύτηκε και στο ριζοσπάστη. Γίνεται μια σύσκεψη όχι του ΚΚΕ. Γίνεται σύσκεψη παράταξης συνδικαλιστικής σε ένα εργατικό κέντρο. Έξω από το... Φιλοξενήθηκε από το εργατικό κέντρο, ζήτησε αίθουσα. Έξω από το εργατικό κέντρο υπήρχε ένα γεωταχή αυτοκίνητο με κάμερα. Το είδαν οι συνδικαλιστές, πιάνουν την κάμερα, λέει τι είσαι εσείς, λέει ιδιωτικό συνεργείο. Όντως ήταν ιδιωτικό συνεργείο. Παίρνουν την κάμερα, προβάλλουν και εκεί πέρα τα παιδιά που έκαναν τη λήψη, ήταν ιδιωτικό συνεργείο, έλεγαν, μας είπε η διευθύντρια της τάδε αλυσίδας πολυκαταστημάτων, να πάρουμε έναν, πάρτονε καλά, γιατί θα τις δώσουμε τις φάτσες. Κατατέθηκε στον εισαγγελέα η κασέτα αυτή. Πραγματικά λοιπόν πιστεύετε ότι υπάρχει? Ναι, ναι, υπάρχει και παρακολούθηση, υπάρχει. Εδώ μέσα από το Facebook έχουμε παραδείγματα, ανταλλάσσουν, ας πούμε, εκεί, συζητήσεις μέσα από το Facebook. Και λέει, ο εργοδότης μου είναι έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Την άλλη μέρα απολύεται. Εδώ, ξέρετε, προσλαμβάνει ένας εργοδότης κάποιον, ανατρέχει στο Facebook να δει αν αυτός έχει μερίδα, ας πούμε, στο Facebook και τι γράφει, αν μιλάει για συνδικάτα ή αν μιλάει μόνο για ερωτοδουλειές κτλ. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Παχυλά, πού ζούμε? Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο εσείς. Επειδή στην Ελλάδα ζούμε. Εμείς να το ξεκαθαρίσω. Να. Θέλουμε ο κάθε κομμουνιστής να μην κρύβει το πρόσωπό του. Ούτε με κουκούλα, ούτε να λέει δεν είμαι κομμουνιστής, το θεωρούμε απαράδεκτο. Άλλο πράγμα αυτό. Και δεν πρόκειται ποτέ να κρύψουμε τις ιδιότητές μας κτλ. Άλλο αυτό και άλλο να ζητάει από το κόμμα να καταθέτει πίνακες, ονόματα κτλ. Δεν θέλουμε ο κομμουνιστής στον τόπο δουλειάς να είναι κρυμμένος, γιατί άμα είναι κρυμμένος δεν φαίνεται και αν θέλετε και ο πρωτοπόρος ρόλος του. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα εμείς να πάμε να δίνουμε λίστες. Να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει γραφτεί, ναι, χωρίς να έχει στοιχειοθετηθεί, ναι, από ό,τι τουλάχιστον έχω δει. Έχω διαβάσει για υποτιθέμενες περιπτώσεις όπου μπορεί κάποια δικά σας οργάνωση, συνδικαλιστική άλλη, να έχει πάει να ζητήσει να προσληφθούν κάποιοι δικοί της άνθρωποι ή να ενισχυθεί κάπως οικονομικά. Και αν δεν γίνει αυτό, τότε να προχωρήσει απεργία. Υπάρχει ποτέ κάτι τέτοιο? Όχι, ούτε ένα. Και είστε αν σίγουροι, θα μάθουμε λοιπόν ότι υπάρχει. Κοιτάξτε, δείτε. Εάν υπάρξει τέτοιο πράγμα, θα διαγραφεί αυτός που το έκανε. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα πάντως. Δεν έχετε βρει κάτι τέτοιο ή δεν έχει καταγγελθεί? Όχι. Θα διαγραφεί. Εάν κάποιος πάει και κάνει απεργία γιατί πήγε στον εργοδότη και ζήτησε ένα σφέδι και ο εργοδότης δεν του το έκανε, θα διαγραφεί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε περιπτώσεις που είναι και η μόνη περίπτωση που δημοσιοποιούμε το όνομα του διαγραφέντος. Δεν δημοσιοποιούμε ποτέ. Που εξαγοράστηκε από εργοδότη και πούλησε απεργία. Εκεί δημοσιεύεται και το όνομά του. Όχι σε άλλες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε τώρα για ένα προσωπικό ζήτημα κτλ. Δεν δίνουμε ποτέ ονόματα στη δημοσιότητα. Όχι. Αυτό, ξέρετε τι, σημαίνει
κομμουνιστής, άλλα λόγια και άλλα πράξη. Αυτό σημαίνει δυσφήμιση για το ΚΚΕ. Δυσφήμιση. Να έρθω λίγο στο θέμα της ιστορίας. Γιατί μετά από τόσα χρόνια να ασχοληθείτε με τον Ζαχαριάδη, με τον Πελιχιώτη? Είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση. Μα δεν είναι ιστορία. Ναι, θα σας πω. Γιατί γίνεται και με ένα τελετουργικό, δεν είναι απλώς ότι ασχοληθεί με ένα συνέδριο επιστημονικό για τέτοιο. Να, είναι η ελλειπής. Να πάρω και εγώ ευθύνη. Ελλειπή ενημέρωση, ίσως όχι, δεν νομίζω, αλλά η ελλειπής προβολή της δικής μας ενημέρωσης. Το 1974, όπου το κόμμα, από το 1974 και μετά, όπου το κόμμα, ύστερα από 27 χρόνια, μη νόμιμες λειτουργίες, λειτουργεί νόμιμα. Αν θυμάμαι καλά, από το 10ο συνέδριο του 1978 μπήκε θέμα να γράψουμε την ιστορία του κόμματος. Αυτό είναι μια πάγια τακτική του κόμματος. Και ξεκίνησε και γράφτηκε ο πρώτος τόμος, δηλαδή 18. 18 μέχρι το 49. Ξαναδουλεύτηκε ο πρώτος τόμος. Στο 12ο συνέδριο το 87 αποφασίζεται να γραφτεί 49 και μετά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον προσδιορισμό. Νομίζω μέχρι 74. Το 91 έγινε όλο αυτό το ανακάτεμα και ξεκινήσαμε το δεύτερο τόμο. Δηλαδή υπάρχει βγήκε η δεύτερη έκδοση του πρώτου τόμου με βάση παρατηρήσεις που είχαμε, γιατί αυτό μαζεύτηκαν και αρκετές παρατηρήσεις. Και μετά ήρθε η σειρά του δεύτερου τόμου, που ήταν και πιο σύγχρονη ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι στο δεύτερο τόμο κάναμε μία προσπάθεια να είναι κάτι ευρύτερο, να μην είναι δηλαδή στενά η ιστορία του ΚΚΕ και τα ντοκουμέντα του ΚΚΕ. Έχει, παραδείγματος χάρη, διεθνείς εξελίξεις, διεθνείς οικονομικές και εσωτερικές εξελίξεις. Δηλαδή να γραφτεί με έναν τρόπο που να είναι η ευρύτερη ιστορία του τόπου, οπωσδήποτε από τη δική μας τη Σκοπιά, και μέσα εκεί και είναι η ιστορία του κόμματος. Υπήρχαν ορισμένα ζητήματα τα οποία μέναν ερωτηματικά. Δηλαδή δεν είχε ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Πρέπει να σας πω ότι από το 1991 και μετά, το είπαμε και δημόσια, φώναζαν μέλη του κόμματος, πρέπει να τοποθετηθούμε για εκείνο, για εκείνο, για τ' άλλο, για το παράλληλο κτλ. Και ίσα-ίσα εμείς λέγαμε ότι δεν μπορεί να είναι μια τοποθέτηση της Κεντρικής Επιτροπής, πρέπει να είναι ολόκληρο του κόμματος. Έγινε λοιπόν μια δουλειά 18 χρόνων. Ο Ζαχαριάδης, ας πούμε, και ο Βελοχιώτης είναι ουσιαστικές πλευρές της ιστορίας, αλλά δεν έγινε όλος αυτός ο δεύτερος τόμος για να απαντήσουμε μόνο σε αυτό. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, το Κυπριακό, το οποίο σας πληροφορώ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι στενά δεμένο, παρότι σήμερα λέμε είναι διεθνέ ζήτημα, αλλά ιστορικά είναι πολύ στενά δεμένο με την Ελλάδα. Υπάρχουν μια σειρά, αλλά υπάρχει δικτατορία. Ναι, με φτάσαμε μέχρι το 60, μέχρι το 68, αλλά η δικτατορία είναι πολύ λίγα πράγματα γράφουμε. Εγώ σας λέω, θέλει να ξαναγυρίσουμε, να δούμε γιατί έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα, ποια ήταν η πραγματική αιτία. Γιατί διαφοροποίησε η Βελοχιώτη Ζαχαριάδη? Δηλαδή τον Βελοχιώτη τον αποκαθιστάτε, αλλά δεν τον ξανακάνετε, δεν τον αναγνωρίζετε ως μέλος του κόμματος. Ο Άρης Βελοχιώτης είχε απολύτως δίκιο με το θέμα της Βάρκηζας. Ωστόσο, παραβίασε μία συμφωνία του κόμματος, ας πούμε, με άλλα κόμματα και με την παράδοση των όπλων, που αυτό πια δεν μπορούσε το ίδιο να ανατρέψει. Μια λαθεμένη συμφωνία του κόμματος, αλλά δεν μπορούσε να την ανατρέψει ένα άτομο. Αντίθετα, αν θέλετε, και με την στάση του μπορούσε να δικαιολογήσει όλους τους διωγμούς απέναντι σε κομμουνιστές και δημοκράτες. Ήταν παραβίαση μιας απόφασης, η οποία όμως, αν θέλετε, δεν αφορούσε ένα ιδεολογικό ζήτημα του κόμματος, αν και στο βάθος υπάρχει και ιδεολογική πλευρά, αλλά αφορούσε μια συμφωνία σε πλαίσια κυβερνητικά, καταλαβαίνετε. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα, κάνει μια συμφωνία του ΚΚΕ εξώ με μια κυβέρνηση, με άλλα κόμματα. Το να την παραβιάσει ένα στέλεχός του είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι ότι απλώς είπα δημόσια τη γνώμη μου. Η αφετηρία του ήταν σωστή. Η κρίση του ήταν σωστή. Αλλά άλλωστε και με την παραβίαση της απόφασης δεν έλυσε το ζήτημα. Επομένως, δεν πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να δεις τη βαρύτητα αυτής της πράξης. Πολιτικά πλήρης αποκατάσταση, αλλά ωστόσο ήταν μια. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο με απασχολεί. Το αστικό καθεστώς, να το πω έτσι, το κέντρο ή δεξιά. Ναι. Έχει κάνει τις μετάνοιές του σε σχέση με τα ξερονήσια και με όλη ό,τι έγινε πασιωτός. Α, δεν νομίζω. Μετά τον Εφίλ. Νομίζω ότι έχει κάνει όσο μπορεί η κυρία Παπαρία. Και στην πράξη και στα λόγια. Όχι. Κρατάει ίσως. Όχι, όχι.
Όχι, δεν έχει. Εγώ να σα ρωτήσω. Να το κρατήσω αυτό που λέτε. Εγώ να σα ρωτήσω όμω κάτι άλλο. Εσεί ζητάτε, έχετε τα μέα κούλπα τα δικά σα απέναντι στου δικού σα ανθρώπου. Αλλά για πράγματα ακρότητε, αγριότητε που μπορεί να έγιναν από τη δική σα πλευρά, έχετε ζητήσει κάποια συγγνώμη. Για πείτε μου συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, αυτό το περίφημο θέμα τη ομοιρία, το οποίο νομίζω υπάρχει σε έναν από του τόμου κατά τα Δεκεμβριανά. Ή άλλε ακρότητε που μπορεί να έγιναν εκείνη την περίοδο. Κοιτάξτε, στην. Ποια ομοιρία. Άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν το Δεκέμβρη του 1944 από την Αθήνα, νομίζω έχει στοιχειοθετηθεί αυτό, ως όμοιροι, εν πάση περιπτώσει, του Ελλάς εκείνη την εποχή, και οι οποίοι εξαφανίστηκαν μετά, δεν βρέθηκαν ποτέ. Ποιοι συγκεκριμένα, γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Νόματα... Ένα λεπτό. Εκεί υπήρχε μία. Ακούτε, εδώ έχουμε επέμβαση των Άγγλων στην Ελλάδα. Βεβαίως με το πράσινο φως του Γεωργίου Παπανδρέου. Λέω πριν έρθουν οι Άγγλοι. Θυμάστε, υπήρξε μια περίοδο σε πασιτώση που υπήρξε για ένα χάο στην Ελλάδα. Του κομμουνιστέ. Του έσφαζαν τότε. Νομίζω και οι κομμουνιστέ έσφαζαν κάποιου και βαριά. Έτσι έχω διαβάσει. Λοιπόν, θα σα πω. Ναι, το ξέρω ότι έχετε διαβάσει. Πουθενά κανένα λαό και οι κομμουνιστέ δεν σήκωσαν πρώτοι τα όπλα. Το ότι σηκώσαμε τα όπλα στον κατακτητή, νομίζω καλά κάναμε. Έτσι δεν είναι, δεν μας κατηγορεί κανείς. Και όμως ξέρετε ότι κατηγορήθηκε οι πρώτες δραστηριότητες του Ελλάς και των κομμουνιστών κατηγορήθηκαν γιατί προκάλεσαν αντίπεινα από την πλευρά των Γερμανών. Και έτσι είναι. Όταν ξεκινάς. Θα σας διακόψω και ένα διάλειμμα. Με πιέζουν πάρα πολύ. Θα γυρίσουμε γιατί το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε εδώ με την κυρία Παπαρίγα. Συζητάγαμε το θέμα της ιστορίας. Σας ρώταγα κατά πόσον πρέπει και εσείς να πείτε κάποια άλλα μια κούλπα από τη δική σας πλευρά. Και μου λέγατε ότι εν μέρη το έχετε κάνει. Όποιος διαβάσει το δοκίμιο θα δει σε ποια σημεία κάνουμε την αυτοκριτική μας, σε ποια σημεία βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία είναι και ένα εφόδιο για σήμερα. Ήταν μια επίπονη διαδικασία γιατί, και, η οποία στηρίχθηκε σε ντοκουμέντα και θα δείτε τις τελευταίες σελίδες, δεν είναι μόνο κομματικά ντοκουμέντα, είναι πολύ πλατιές πηγές και οι πιο εχθρικές, τις οποίες τις παραθέτουμε και μπορεί κανείς να αναζητήσει. Αυτά τα περίφημα αρχεία τα οποία έχετε στον Περισσό, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά αρχεία, αυτά είναι ανοιχτά στον όποιο ερευνητή, χρειάζεται κάποια ειδική έγκριση. Τα αρχεία αυτά προχωράει η ψηφιοποίησή τους. Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα με την πλημμύρα, γιατί πριν ψηφιοποιηθούν έπρεπε να στεγνώσουν και είχαμε ένα πρόγραμμα πάνω από 10 χρόνια, 15 και συνεχίζεται, για να φύγουν οι μύκητες. Είναι μια ολόκληρη τεχνογνωσία, μάλιστα. Κάναμε και παραγωγή τεχνογνωσίας, βέβαια με τη βοήθεια του Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Πάτρας κτλ. Ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι ελεύθερο και έχει δοθεί και στα πανεπιστήμια και μπορεί να το επισκέπτονται, που είναι στο σπίτι του Χαρίλαο Φλωράκη που έγινε μουσείο. Βεβαίως είχαμε προγραμματίσει να χτίσουμε ένα κτίριο για το αρχείο του κόμματος, γιατί χρειάζεται για να έχεις το πρωτότυπο, γιατί το ψηφιοποιημένο αρχείο εντάξει, αλλά εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε και το πρωτότυπο. Και αυτό θέλει ειδικές συνθήκες. Προδιαγραφές και τα πράγματα. Ναι. Ξεκινήσαμε, κάναμε μια ενημέρωση και ζητήσαμε και οικονομική ενίσχυση, όμως πέσαμε πάνω στην κρίση και με δημόσια τοποθέτησή μας έχει ανασταλεί το χτίσιμό του, γιατί αυτό θέλει κάποια εκατομμύρια. Κυρίως δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι τα μηχανήματα κτλ. Αυτό θα το κάνουμε οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορεί, στεγάζεται τώρα το αρχείο στο κτίριο του Περισσού και δεν το σηκώνει πια και το κτίριο του Περισσού. Μάλιστα. Και δεν έχουμε καμία αντίρρηση να έρχονται πανεπιστήμια, φοιτητές, οποιοδήποτε και να το αξιοποιήσει. Άλλωστε δεν υπάρχει τίποτα κρυφό από την ιστορία του ΚΚΕ. Είτε έχουν κατασχεθεί αρχεία, είτε έχουν κλαπεί. Άστε. Ένας λόγος παραπάνω να δει κανείς το πρωτότυπο και να μην ακούει μόνο την παράφραση. Να πάμε στο τελευταίο έτσι δεκάλεπτο, στο θέμα του προγράμματος, στο θέμα των μετεκλογικών συμμαχιών και το καθεξής. Να σας ρωτήσω, σας έχω ξαναρωτήσει, είχατε ευνηδιάσει τότε. Εάν ερχόσασταν στην εξουσία αύριο το πρωί, έχετε κάποια χώρα στο μυαλό σας με την οποία θα θέλατε να μοιάζει η Ελλάδα? Καταρχήν να ξεκαθαρίσω, εμείς... Χώρα του σήμερα εννοώ. Χώρα του σήμερα.
τότε, αν θυμάμαι καλά, με είχατε ρωτήσει για ένα συγκεκριμένο σύστημα, το σύστημα υγείας. Σας ρώτησα γενικά για τον Καναδά, αλλά μου είχατε πει. Ο Καναδάς για το σύστημα υγείας τότε ήταν πολύ καλό, για τα μέτρα του καπιταλισμού ήταν πάρα πολύ καλό, όπως και παλιότερα της Σουηδίας. Τώρα όμως όλα αυτά έχουν πάει πίσω, γιατί ο παγκόσμιος καπιταλισμός, ό,τι έδωσε, τα παίρνει πίσω. Θα σας πω όμως. Καταρχήν, δεν λέμε όταν έρθει το ΚΚΕ στην εξουσία. Όταν έρχει η εργατική τάξη και η σύμμαχή της στην εξουσία. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μιλάμε για. Δηλαδή, στις εκλογές να κερδίσει ποιος. Α, όχι. Στις εκλογές, μέσα από την εκλογική διαδικασία, δεν μιλάμε για αλλαγή εξουσίας. Μέσα από την εκλογική διαδικασία, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να, το ρεαλιστικό. Μην πετάμε και στα σύννεφα. Να βγει μια κυβέρνηση που να μην είναι πάρα πολύ δυνατή και ισχυρή, να κάνει ό,τι θέλει. Να ξέρει ότι τα πόδια της τρέμουν από κάτω και ένας από τους παράγοντες που θα βοηθήσουν να μην παρθούν, να κερδίσει χρόνο ο λαός και να αντιπιτεθεί, είναι να δίνει μια κυβέρνηση και ισχυρό ΚΚΕ. Εμείς, κοιτάξτε, δεν φτιάχνουμε ένα ειδικό εκλογικό πρόγραμμα. Όλα τα κόμματα φτιάχνουν ένα ειδικό εκλογικό πρόγραμμα. Η εργατική τάξη πώς αλλιώς θα είναι στην εξουσία, αν δεν έρθει μέσα από τις εκλογές. Μέσα από δραστικές αλλαγές στο συσχετισμό δύναμης στο επίπεδο της κοινωνίας. Και μέσα από έναν πολύμορφο αγώνα ρήξης και ανατροπής, τώρα τη συγκεκριμένη μορφή ή οι στιγμές που θα περάσει αυτή η μετεξέλιξη της εξουσίας ή η ανατροπή, όχι η μετεξέλιξη. Το λέμε πάντα με δημοκρατία και εκλογές αυτό ή όχι απαραίτητα αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κοινωνική επανάσταση δεν γίνεται αν ένα μεγάλο μέρος του λαού δεν τη θέλει. Δεν επιβάλλεται. Έχετε δει καμιά κοινωνική επανάσταση? Πάρτε τη Γαλλική Επανάσταση. Μιλάμε για κοινωνικές επαναστάσεις, δεν μιλάμε για πραξικοπήματα. Η συγκυρία τώρα είναι όρημη. Το πραξικόπημα μπορεί να γίνει. Είναι όρημη για κάτι τέτοιο τώρα η κοινωνία ελληνική και η συγκυρία. Στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα υπάρχει εξής αντίφαση. Ενώ αντικειμενικά είναι όριμο το πέρασμα, αντικειμενικά είναι όριμο το πέρασμα σε αυτή τη νέα εξουσία, αυτό που λέμε. Ο υποκειμενικός παράγοντας δεν έχει σχηματιστεί ακόμα, αλλά έτσι έχει γίνει. Πρώτα υπάρχει αναγκαιότητα αντικειμενικά και μετά μετατρέπεται και σε υποκειμενική επιλογή. Εγώ να το ρωτήσω πρακτικά, εάν σε εκλογές. Μου σε αυτές τις εκλογές, για να μην πάμε. Εγώ απλώς σας εξήγησα ότι μίλησα για το πρόγραμμά μας, για το στόχο μας, γιατί δεν μας αρέσει να κρύβουμε που θέλουμε να πάμε. Και δεν κρύβουμε από το λαό αυτό που επιδιώκουμε. Και ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλάμε για εξουσία του ΚΚΕ, αλλά για εξουσία της εργατικής τάξης και των συμμάχων. Έχει μεγάλη διαφορά. Είναι και ένα από τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού τον 20ο αιώνα. Τώρα, για τις εκλογές. Ναι, αυτό που. Εγώ να σα ρωτήσω πρακτικά, δηλαδή. Εάν σε εκλογές προκύψει μια αντιμνημονιακή, να το πω έτσι, πλειοψηφία. Στην οποία θα έχετε και εσείς ένα σημαντικό κομμάτι. Εναντίον του μνημονίου αρχίζει από τη Χρυσή Αυγή και φτάνει δεν ξέρω πού. Η γραμμή δεν είναι μνημόνιο-αντιμνημόνιο, είναι ψευδεπίγραφη αυτή η γραμμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε οικονομική καπιταλιστική κρίση και πρέπει να υπάρξει διέξοδος. Η διέξοδος που έχει χαραχθεί είναι σε βάρος του λαού. Η διέξοδος που πρέπει να χαραχθεί είναι υπέρ του λαού. Και σε βάρος αυτών που ευθύνονται για την κρίση. Αν η αριστερά, η διευρία της ΕΝΙΑ είχε μια σχετική πλειοψηφία και μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Εσείς με τον κύριο Κουβέλη, με το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, θα το κάνατε? Μα δεν έχουμε τις ίδιες θέσεις. Ο κύριος Κουβέλης, παραδείγματος χάρη, λέει ότι σέβεται τη δανειακή συνθήκη. Και μάλιστα εδώ λέει και μια αλήθεια. Λέει ότι η συνθήκη δεν γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όντως, απαγορεύεται κάθε διαπραγμάτευση μέχρι το 2042 θα πηγαίνουμε. 30 χρόνια. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βεβαίως δείχνει από την άλλη μεριά μία υπόκληση στο σύστημα. Επομένως δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με μία δύναμη που υποκλίνεται στο σύστημα, που δεν καλεί το λαό να παλέψει εναντίον αυτής της δέσμευσης, αλλά υποκλίνεται. Έχετε ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και πολλές απόψεις όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως η κυρίαρχη άποψη είναι αυτή που λέει: θα πάω να διαπραγματευτώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, λέει, θα προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πάω να χτυπήσω τη γροθιά στο τραπέζι. Και άμα δεν συμφωνήσουν μαζί μας, τότε θα πούμε φεύγουμε, αλλά δεν θα μας αφήσουν να φύγουν, γιατί δεν τους συμφέρει να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Αυτό είναι ένα σχήμα.
το οποίο ακουμπάει σε μια λαϊκή ευαισθησία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς λέμε το εξής πράγμα. Μετά τις εκλογές έρχονται άγρια μέτρα. Επομένως, πρέπει ο λαός, αλλά ο οργανωμένος λαός, όχι μούτζες διαμαρτυρίες, απλώς πορείες και επεισοδιά και κάθε Παρασκευή στη Βουλή, καταλαβαίνετε, και happenings, πρέπει ο λαός να οργανώσει την αντιπίθεσή του, να παρεμποδίσει όσο γίνεται τα μέτρα και να δημιουργήσει όρους ανατροπής της εξουσίας, όχι μιας κυβέρνησης. Δηλαδή, άμα ή θα έχει κυβέρνηση Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή κυβέρνηση αριστερά, και αυτή η κυβέρνηση αριστερά δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Διότι δεν θα έχει στα χέρια τη τα κλειδιά τη οικονομία. Ποια είναι τα κλειδιά τη οικονομία? Είναι... Εσείς εννοείται ανατροπή καθεστώτος όμως, βασικά, όπως μου το λέτε. Ανατροπή συστήματος, ναι, δεν το κρύβουμε. Αυτό όμως, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα τα παραπέμπουμε στο τότε. Σε αυτή τη διαδρομή, και καθώς ο λαός θα πείθεται από την ίδια του την πείρα, και όχι μόνο γιατί του τα λέμε ωραία εμείς, έχει τη δυνατότητα να περιορίσει το κόστος των συνεπειών της κρίσης και ενδεχομένως να έχει κάποιες κατακτήσεις. Αλλά παίρνουμε υπόψη το εξής πράγμα. Κύριε Παπαχελά, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να είναι ένας μοναχικός δρόμος στην Ελλάδα. Η κρίση είναι βαθιά σε όλη την Ευρωζώνη. Για να μην πω στον παγκόσμιο καπιταλισμό, θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην πορεία. Και πιθανόν η οικονομική κρίση είναι εμπλακή και μια πιο γενικευμένη σύγκρουση πολεμική στην περιοχή. Δεν τη θέλουμε, δεν την επιδιώκουμε. Είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει αν μπει σε κρίση η Κίνα, που κρατάει τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι. Να σας ρωτήσω, έχουμε δύο λεπτά για να τελειώσουμε. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Για να ολοκληρώσω. Εμείς, δρώντας την Ελλάδα. Το δίλημα ευρώ ή δραχμή, τι λέτε εσείς? Γιατί νομίζω πια. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει δραχμή όμως. Ριζική αποδέσμευση. Κοινωνικοποίηση του πλούτου της χώρας, διότι το να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θα τρομάζει μέσα σε κάποια γεωπολιτική αστάθεια και κάποιο ρίσκο, όταν είναι η Ελλάδα μόνη της ορφανή. Θα μας τρόμαζε. Ποιος είναι ο σύμμαχός της τώρα, δηλαδή? Θα μας τρόμαζε αν είχαμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι με το ή άλλον, με το να κάνεις το ευρώ δραχμή, λύνεις το πρόβλημα. Να σας πω, η κατάσταση στην περιοχή και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια, Βόρεια Αφρική είναι περίπλοκη. Ήδη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν και φυγόκεντρες δυνάμεις. Αναμφισβήτητα, μια Ελλάδα του σοσιαλισμού μόνη της σε μια μαύρη Ευρώπη θα είναι πολύ σύνθετος και δύσκολος να οικοδομήσει γρήγορα το σοσιαλισμό. Όμως δεν είναι δυνατόν να έχεις μια αλλαγή στην Ελλάδα και να μην υπάρχουν θετικές τάσεις και διεθνώς. Ή μπορεί να έχεις μια αλλαγή θετική σε μια άλλη χώρα και μετά να έρθει στην Ελλάδα. Επομένως, ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι ενταγμένη σε έναν ευρύτερο κόσμο που σπαράσεται από αντιθέσεις, η άνοδος των κοινωνικών κινημάτων θα διεθνοποιήσει πιο εύκολα την πάλη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχεις μεγάλες εξελίξεις στην Ελλάδα και πισωγύρισμα σε όλες τις υπόλοιπες. Και μόνο οι θετικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα δημιουργήσουν και ένα καλύτερο συσχετισμό. Απλώς για να το κάνουμε πολύ καθαρό, επειδή κάποια στιγμή θα μπει το δίλημα ή ευρώ με τους όρους που βάζει η Ευρώπη ή δραχμή. Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το περιορίζουμε στο νόμισμα. Δηλαδή, εμείς δεν θα πούμε έξω από την Ευρωζώνη και να μείνουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από την Ευρωζώνη. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εργατική λαϊκή εξουσία, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, προγραμματισμό ανάπτυξης όλων των αναπτυξιακών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Να σας ρωτήσω και τελευταία. Και αξιοποίηση των αντιθέσεων του γύρου κόσμου για διεθνείς συναλλαγές. Είστε ο άνθρωπος που έχει μείνει, νομίζω, σε αυτή τη θέση περισσότερο από κάθε άλλον, αν θυμάμαι καλά, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Έχετε κάποια στιγμή που σκέφτεστε το θέμα της διαδοχής ή όχι? Κύριε Βαχελέα, νομίζω η ανανέωση είναι ένας νόμος που ισχύει για όλους μας. Και η φυσική και η πνευματική ανανέωση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο δικό μας το κόμμα την ευθύνη της εκλογής του γραμματέα την έχει και της αλλαγής την έχει η Κεντρική Επιτροπή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου πει ευχαριστώ, κάνει κάτι άλλο. Εγώ τη σκέπτεται η Κεντρική Επιτροπή, δύσκολα θα το ξέρω εγώ. Θα ξέρω τι σκέπτεται η Αλέκα Παπαρίγα σήμερα και αν υπάρχει περίπτωση αυτές να είναι τελευταίες εκλογές, για παράδειγμα. Η Αλέκα Παπαρίγα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να πάρει οποιαδήποτε δουλειά της αναθέσει το κόμμα.
Δεν είμαστε κόμμα ούτε προσωπικότητων ούτε τίποτε και στο κόμμα μας υπάρχει γενιά πολύ καλών στελεχών. Και όταν η Ελέγα Παπαρίγα δεν θα είναι γραμματέας, δεν θα φανεί καθόλου σε τίποτα, ίσα ίσα. Πιστεύω ότι το κόμμα θα πάει και μια χαρά μπροστά και πολύ καλύτερα. Κύριε Παπαρίγα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα μαζί και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το ξανακάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.